Πρόκειται για μια συνάντηση και τη συσπήρωση των δυνάμεων στο νησί με στόχο τη διοργάνωση παγκρίτιας κινητοποίησης στα τέλη Νοεμβρίου, οπότε η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομιακών Γιατρών Ελλάδας προχωρά σε 48 ώρια απεργία πολιτικές της κυβέρνησης Μητσοτάκη που διαλύουν τη δημόσια υγεία. Αυτό που θέλουμε να πούμε και να συμφωνήσουμε είναι πώς θα δράσουμε όλοι μαζί συντονισμένα με ένα στόχο, μια συγκεκριμένη ημερομηνία που θα τη συμφωνήσουμε, μια παγκρίτια κοινοποίηση, ιδανικά μια παγκρίτια απεργία και πώς θα μπορέσουμε αυτό να το υποστηρίξουμε και να το διοργανώσουμε και να έχει μια συνολική απήχηση. Και πραγματικά μου κάνει τεράστια απορία, γιατί ο Υπουργός ασχολείται μόνο με το Βενιζέλιο και τη Σιτία, που καλώς ασχολείται, και έχει ξεχάσει το Ρέθυμνο. Το Ρέθυμνο αυτή τη στιγμή νομίζω ότι αντιμετωπίζει το πιο τρομερό πρόβλημα. Είναι ένα βήμα μπροστά, παραδείγματος χάρη, το Βενιζέλιο τη Σιτία, γιατί δεν λειτουργεί. Οπότε δεν αντιλαμβάνομαι την αφωνία και την απραξία του Υπουργού και της κυβέρνησης συνολικά. Ξανά στους δρόμους, αναγκαστικά, δεν γίνεται και διαφορετικά. Πάλι το νοσοκομείο σε άθλια κατάσταση, όπως όλα τα νοσοκομεία. Είναι εξαιρετικό το γεγονός ότι μπορούμε αυτή τη φορά να συντονιστούμε και να ξεσηκωθούμε όλοι μαζί στο νησί ταυτόχρονα. Πιστεύουμε ότι γυρίζουμε δεκαετίες πίσω. Θα φτάσουμε στο. Ίσως το 1960, όταν έπρεπε να πουλήσει ένα κτηματάκι για να μπορέσει να ανέβει στην Αθήνα να κάνει ένα χειρουργείο, εκεί που κάποια στιγμή είχαμε φτάσει, ακόμα και στα πιο απομακρυσμένα χωριά, τουλάχιστον μια πρωτοβάθμια, που είναι πολύ σημαντικό η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας να υπάρχει, έτσι ώστε να στηρίζεται η δευτεροβάθμια, τα νοσοκομεία, τα οποία καταραίουν. Φορείς εργαζομένων στην υγεία από όλη την Κρήτη, οργανώσεις και τοπικά κινήματα συμμετείχαν στη σύσκεψη που διοργάνωσε το Συντονιστικό Ηρακλείο για την Υγεία και η Ομάδα για την Άλλη Υγεία στον κοινωνικό χώρο των Ιδρυμάτων Καλοκαιρινού. Τα συστήματα υγείας είναι πάρα πολύ ταλαιπωρημένα από την εποχή της λιτότητας και των μνημονίων και συνεχίζουν να είναι ταλαιπωρημένα από την περίοδο της πανδημίας και τώρα βρίσκονται τα νοσοκομεία σε μια κατάσταση ικτρή. Έτοιμα να καταρρεύσουν. Μόνο ο μαζικός αγώνας όλων των εργαζόμενων και της νεολαίας της Κρήτης μπορεί να βάλει φραγμό στα σχέδια της κυβέρνησης για διάλυση του συστήματος υγείας. Ζητούμε αυξήσεις στους μισθούς των υγειονομικών, να μην κλείσει κανένα νοσοκομείο. Η διατήρηση λοιπόν της υγείας και η εγκαθίδρυση ενός συστήματος αντιμετώπισης και πρόληψης αποτελεί υποχρέωση του κράτους. Στη σύσκεψη εξέφρασαν την αγωνία τους για τον ντόμινο κατάρρευσης των νοσοκομείων της Κρήτης, σημειώνοντας ότι αυτή η λέλαπα σαρώνει όλη την Ελλάδα.